τι περιμένουμε σήμερα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Τουρκία. Η Μαρία Ζαχαράκη είναι μαζί μας. Το στίγμα πάντως, Μαρία, δίνει και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Ακάρ. Είμαστε κακός γείτονας, λέει μεταξύ άλλων, ότι έχουμε θράσος, ότι είμαστε το κακομαθημένο παιδί. Ναι, σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Ελίνα, καλό μεσημέρι, βγήκε ακόμη πιο σκληρός από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει. Εν όψη μάλιστα και του συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που είναι να ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα, ο Χουλουσί Ακάρ λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις, θα λέγαμε παραλυρηματικές δηλώσεις, μίλησε για αλαζονία και υποκρισία που έχει κυριεύσει την Ελλάδα και ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που συνεχίζει τις επεκτατικές και επιθετικές της πολιτικές με τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική της. Χαρακτήρισε τους Έλληνες πολιτικούς ανεύθυνους. Είπε ότι δηλητηριάζουν τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας κάθε μέρα. Δηλαδή έριξε την ευθύνη για αυτήν την ένταση και πάλι στην Ελλάδα. Μάλιστα είπε για την κατασκευή ενός μνημείου γενοκτονίας στην ΚΟ, ότι αποτελεί άλλη μία πρόκληση από την Ελλάδα. Οι Έλληνες πολιτικοί, είπε στη συνέχεια, αν ψάχνουν για πιστοποιητικό, ντροπή, να αρκεί να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Χαρακτήρισε υποκριτές τους Έλληνες, όχι μόνο γιατί απειλούν, όπως είπε, τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και χειραγωγούν ξεδιάντροπα τα γεγονότα. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό προσφυγικό, λέγοντας ότι οι Έλληνες έχουν μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων. Μάλιστα, κατά τα άλλα είναι οι Έλληνες πολιτικοί που πυροδοτούν την ένταση. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Ζαχαράκη.